Καλωσορίζουμε τα πολύ αγαπημένα μας μέλη που πάντα μας τιμούν με την αγάπη και την αργό συμμετοχή τους όλες τις δράσεις του συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε μια ευλογημένη και ήρεμη και σας ευχόμαστε μια ευλογημένη και ήρεμη χρονιά με υγεία και αγάπη. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ελένη Σοφού, τη γραμματέα της Ένωσης ΚΟΝ, να μας παρουσιάσει το θέμα που έχουμε σήμερα, πέρα από την κοπή της πίτας, που αφορά το εργαστήρι ψηφιδωτού της ΚΟ, που ανήκει στην Μητρόπολη ΚΟ και Νησίρου, και έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Χατζηδαβίδη, το δάσκαλο, την ψυχή του εργαστηρίου και το διευθυντή του εργαστηρίου, αλλά έχουμε και δύο μαθητές, τον Ιπποκράτη όπως είπα και τη μητέρα του, που αν θα μας μιλήσουν μετά για το έργο και τη δράση του εργαστηρίου ψηφιδωτού ΚΟ. Σήμερα στην κοπή της πίτας μας έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το εργαστήριο και τη δράση και το έργο του εργαστηρίου ψηφιδωτών της ΚΟ. Όπως είπε και ο Νίκος, λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ και Νησίρου. Όχι υπό την αιγίδα, είναι της Ιεράς Μητροπόλεως, μάλιστα. Και το θυμίζει η αστική εταιρεία Ιπποκράτης. Όταν πληροφορηθήκαμε με την Αντωνία την Καραντώνη για την ύπαρξη του εργαστηρίου αυτού από τον κύριο Γερούκαλη. Μας κινήθηκε το ενδιαφέρον, θελήσαμε να επισκεφθούμε και βρεθήκαμε στον πρόναο του Αγίου Ελευθερίου που λειτουργεί το εργαστήριο. Εκεί παραδίδονται μαθήματα δωρεάν, από ό,τι μας είπαν. Αρχικά μας συνάγγισε η σύζυγος του κύριου Χατζηδαβίδ, η Αντωνία, μας μίλησε και μετά ο κύριος Χατζηδαβίδ, μας μίλησαν για την τεχνική του εργαστηρίου, το οποίο είναι η αρχαία ελληνική τεχνική, είναι αυτό που λέμε, θα σας πει και ο κύριος Χατζηδαβίδ, η έμεση ψηφοθέτηση και με χρήση φυσικών υλικών. Στόχος μας είναι η δημιουργία παραγωγικής βάσης ώστε να επανέλθει το ψηφιδωτό στη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ήδη μεγάλος αριθμός έργων κοσμούν το νησί. Στο Μανδράκι έχει τοποθετηθεί το εμβληματικό έργο μεγάλων διαστάσεων με τα Δελφίνια, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και του οποίου εκκρεμεί η επίσημη παρουσίαση. Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας μου, σας γνωρίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας Ιπποκράτης έλαβε την απόφαση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και με σκοπό την προαγωγή της ιστορικής αυτοσυνειδησίας να επανεκδώσει το κλασικό τετράτομο έργο της τοπικής ιστορίας της ΚΟ, το οποίο θα αξιοποιηθεί από τη σχολική κοινότητα των γυμνασίων της ΚΟ. Η έκδοση αυτή θα γίνει σε συνεργασία με την Ένωση ΚΟΟΝ Αθηνών, γιατί θέλουμε η Ένωση να είναι παρούσα στο γίγνεσθε του νησιού μας. Με εσάς θα επανεκδώσουμε την τετράτομη ιστορία της ΚΟ για να την αξιοποιήσουμε στους μαθητές γυμνασίου του νησιού μας. Και όταν λέμε αξιοποιήσουμε στους μαθητές γυμνασίου, εννοούμε ότι θα διανεμηθούν αντίτυπα, αντίστοιχα του αριθμού των μαθητών και των εκπαιδευτικών τους, έτσι ώστε η ιστορική αυτοσυνειδησία να μπορέσει να γίνει χτήμα όσο περισσότερων μαθητών της ΚΟ. Θέλω να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χατζηδαβίδ τον Δαβίδ, ο οποίος έμαθε την τέχνη του ψηφιδωτού, την κανονική τέχνη του ψηφιδωτού από τον δάσκαλό του, τον κύριο Μίγκλη. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην βοηθό του, την κυρία Αντωνία, που είναι πόλου στοιχείος και σύζυγός του, για την προσπάθεια αυτή της δημιουργίας του εργαστηρίου ψηφιδωτών της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟ και Νησίρου. Είναι γεγονός ότι με συγκλώνησε η προσπάθεια όταν την είδα και ήθελα, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης ΚΟΟΝ και εκλεκτή παριστάμενη φίλη, να μην μείνει αυτή η προσπάθεια ενός ανθρώπου που αγωνίζεται και αγαπά τον τόπο του. Και έτσι πρότεινα στον Δαβίδ, αν θέλει να την θέσουμε κάτω από την προστασία της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟΟ και Νησίρου και να αναπτυχθεί αυτή με έναν τρόπο όπως αναπτυσσόντουσαν οι συντεχνίες στο Βυζάντιο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείται για την ΚΟ και τα Δωδεκάνησα δεν μένει απαρατήρητο, είναι ουσιαστικό και βεβαίως ευχόμεθα για την νέα χρονιά
να είναι ακόμα αποδοτικότερο. Ευτυχώς σήμερα με τον κύριο Χατζηδαβίδ επικεφαλής, αλλά και με την βοήθεια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Δημοκράτης, δίνουμε μια διάσταση πολύ ενθαρρυντική. Ο πολιτισμός είναι συνυφασμένος με τους νησιώτες μας και οι εκφάνσεις του πολιτισμού, όπως είναι η τέχνη, είναι και μάλιστα η παραδοσιακή τέχνη, είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά αγγίζει κάθε ψυχή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Η παρουσία της πολυπρόσωπης ομάδας του εργαστηρίου ψηφιδωτών της ΚΟΠ και των αγαπητών μας συμπατριωτών, κ. Δαβίδ Χατζηδαβίδ και Νίκου Μίκλη, ζεσταίνει φέτος την αιστεία μας. Η δυναμική και το έργο σας μέσα σε μόλις 3 χρόνια ζωής του εργαστηρίου είναι εξαιρετικό. Ένα φωτεινό παράδειγμα μας έχει εντυπωσιάσει και χρήζει θερμοτάτων συγχαρητηρίων. Στο Διεθνές Υποκράτο Ίδρυμα της ΚΟΠ, τέτοιες φωτογραφίες θα μας βρίσκουν πάντα ένθερμους υποστηρικτές. Υπάρχει μια υπόσχεση ως δωδεκανήσιοι της Αττικής ότι θα είμαστε δίπλα σας και το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι δεν είναι μόνο ανακοινώσεις αυτά που ακούτε πολλές φορές από την Ομοσπονδία μας. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που αφορούν το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν θα μπορέσω να βρεθώ κοντά σας. Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο, τον ΔΟΥΣΟΥ αλλά και όλα τα μέλη της Ένωσης ΚΟΟΝ Αθηνών ο Ιπποκράτης για τις συνεχείς δράσεις, την κοινωνική ευαισθησία και την αλληλεγγύη και να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλες αυτές τις πράξεις σας που αποδεικνύουν την ποιότητα των ανθρώπων της ΚΟΟΝ αλλά και όλων των δωδεκανήσεων. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλους για το έργο και τη δράση του Εργαστηρίου Ψηφιδωτών της Σειράς Μητροπόλεως ΚΟ και Νησίρου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους και μεγάλους να μάθουν την τέχνη του ψηφιδωτού και να γνωρίσουν την ιστορία των νησιών μας. Θα ήταν παράληψή μου αν δεν επεσήμενα τη σημασία του συνεχούς ενδιαφέροντος και της ουσιαστικής στήριξης σε ό,τι αφορά το Εργαστήριο Ψηφιδωτών αλλά και οτιδήποτε άλλο αφορά το νησί της ΚΟ, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη ΚΟ και Νησίρου κ. Κ. Ναθαναήλ. Θέλω όλοι σας να γνωρίζετε πως όπως ήμουν όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σας, θα συνεχίσω να βρίσκομαι πάντοτε στο πλευρό σας. Καλή χρονιά, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παπάς.